Γεια σας φίλοι και φίλες του Minecraft, είμαι ο LeonEdgeR και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 17 του Modded Minecraft. Και ναι, είναι το επεισόδιο 17, δεν είναι το 18. Λοιπόν, ελπίζω να θυμίσω ότι το Modded Minecraft πλέον μπορείτε να το κατεβάσετε και να το παίξετε και εσείς μέσα από το Technic Launcher. Τα links θα υπάρχουν κάτω στο description από εδώ και πέρα σε όλα τα βίντεο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα γρήγορα το επεισόδιο μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποια στιγμή σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πιάσει ένα Blaze Spawner, το οποίο Blaze Spawner το έχω βάλει εδώ κάτω και σκότωσα μερικά Blazes. Πάμε να ανέβουμε λίγο. Έλα. Ναι, έχω και jetpack. Το ξεχνάω. Ωραία. Λοιπόν, και αφού σκότωσα μερικά blazes, έχουμε εδώ πέρα μερικά blaze rods. Φυσικά δεν χρειάζεται να τα πάρουμε έτσι, μπορούμε να τα πάρουμε το καλό μας το ωραίο το σύστημα εδώ πέρα που έχουμε. Να πάρουμε, τα πάρουμε όλα μωρέ, ή πάρουμε 8. Πάρουμε 8 από αυτά, θέλουμε, φέρε ό,τι string έχω, δεν έχω αρκετό γι' αυτό. Θέλουμε 32, καλά είναι και τα 32. Θέλουμε επίσης, τι άλλο θα χρειαστούμε, πάμε λίγο να... Πάμε να φτιάξουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα λοιπόν. Και μας έχουν μείνει εδώ συνταγές από το προηγούμενο επεισόδιο. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε έχω τακτοποιήσει τα μέταλλα εδώ πέρα. Έχω βάλει τακτοποιήσει και τα chest. Θα συνδέσουμε και τα chest στο σύστημα μας κάποια στιγμή. Προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα χρειαστούμε. Χρειαστούμε λίγο obsidian, το οποίο δεν το έχω εδώ μέσα. Πολύ πιθανόν να υπάρχει εδώ. Πού? Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχα κάπου obsidian. Και ελπίζω να μην το μετέτρεψα όλο σε σκόνη. Μάλλον το μετέτρεψα όλο στο σκόνη. Ή το έβαλα εδώ. Ναι, το έβαλα εδώ. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το έβαλα εκεί πέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικά πράγματα σήμερα. Θα πάρουμε μερικά wool. Θα πάρουμε 4. Θα χρειαστούμε και λίγο βασικά. Θα κάνουμε όλα. Έχουμε μπολικό string δίπλα. Οπότε θα πάρουμε μερικά ακόμα. Δεν κάνουν κακό. Λοιπόν, και θα φτιάξουμε ένα απλό αντικείμενο, το οποίο είναι το Ender. Το mod λέγεται Ender Chest. Για να δούμε λίγο τι γράφω λάθος και τι δεν γράφεις πες. Λοιπόν, chest, θέλουμε αυτό, Ender Storage λέγεται. Λοιπόν, θα χρειαστούμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο αυτό εδώ. Φτιάχνετε με λίγα blaze rods, ένα ender pearl, ένα chest και θα δούμε σε τι θα μας χρησιμεύσει. Λοιπόν, θα χρειαστούμε οπότε και μερικά wooden planks. Έχουμε rubber wood, έχουμε dirt, όχι, θέλουμε planks. Αυτά μας κάνουν request. Επίσης θα χρειαστούμε και Ender Pearls, έχουμε 3. Θα χρειαστούμε 2. Οπότε το ένα θα το αφήσει μέσα. Και πάμε να δούμε, να φτιάξουμε λίγο ένα Ender Chest. Είναι το, ο μηχανισμός του είναι ο ίδιος με το Ender Chest, το Vanilla. Με τη μόνη διαφορά ότι μπορούμε να βάζουμε συχνότητες. Φυσικά κάνουμε Shift Click. Νομίζω ότι τα έχω όλα. Τι μας λείπει? Οπα. Wool,
chest και... Όχι. Πού πήγε, να το. Α, ναι. Και το obsidian. Τα έχουμε όλα. Για κάποιο λόγο δεν του άρεσε που ήταν τα μισά εδώ και τα μισά εκεί. Λοιπόν, ας πάρουμε το ender chest μας και ας πάμε να το βάλουμε κάτω να δούμε τι είναι. Μοιάζει λίγο διαφορετικό, αλλά είναι... λειτουργεί ακριβώς το ίδιο. Αν φτιάχναμε και δεύτερο, θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το ender chest δεν είναι bound σε κάποιο player συγκεκριμένο. Με λίγα λόγια, αν μπει κάποιος άλλος εδώ και το ανοίξει, θα του δείξει ότι items βάλω εγώ εδώ μέσα. Θα υπάρχουν και για αυτόνα εδώ μέσα. Αν παίζετε σε server και υπάρχει αυτό το mod, μπορείτε να πάρετε ένα διαμάντι και να κάνετε shift δεξί κλικ πάνω στο lock, εδώ πέρα σε αυτό εδώ το lock, και θα κλειδώσει το chest σε εσάς μόνο. Και επίσης μπορούμε να έχουμε πολλαπλά ender chest με τη χρήση αυτών εδώ των τριών άσπρων γραμμών πάνω, που έχουν την ιδιότητα μπορούμε να τα βάψουμε με τα 16 χρώματα και μπορούμε να έχουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς με αυτά τα 16 χρώματα. Και κάθε συνδυασμός επικοινωνεί μόνο με chest που έχουν τον ίδιο συνδυασμό από πάνω, και αν έχετε και διαμάντι, μόνο με δικά σας chest που έχουν τον ίδιο συνδυασμό από πάνω. Αν παίζετε σε modded server και θέλετε να κάνετε grief κάποιον, μπορείτε πολύ απλά να βάλετε ένα ender chest κάτω χωρίς διαμάντι και να δοκιμάζετε συνδυασμούς. Θα δείτε ότι πολλοί δεν ξοδεύουν τα διαμάντια τους για να κλειδώσουν τα chest και μπορείτε να πάρετε πολλά αντικείμενα έτσι. Λοιπόν, οπότε να είστε πιο έξυπνοι από αυτούς και να βάζετε διαμάντια στις κλειδαριές σας. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε, αν πάμε λίγο πάλι στο Ender Storage, θα φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα που είναι το Ender Pouch. Υπάρχει και το Ender Tank. Το Ender Pouch κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με το Ender Chest, μόνο που είναι pouch, είναι τσάντα. Την κουβαλάμε μαζί μας. Θα χρειαστούμε λίγο leather. Wool έχουμε, leather νομίζω έχουμε κάπου. Place powder επίσης έχουμε. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Όχι, το chest το χρειαζόμαστε, αν δεν πειράζει θα το πάρουμε. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Αυτό το χρειαζόμαστε, αυτά όχι. Το wool θα χρειαστούμε μόνο ένα, τα υπόλοιπα μπορούν να φύγουνε. Τα μπορούν να φύγουνε. Και obsidian έχουμε μέσα καθόλου, όχι δεν έχουμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Έχουμε ένα, οπότε ας πάρουμε δύο από αυτά και πάμε να τα κάνουμε λίγο pulverize. Έλα, εντάξει. Εδώ. Ένα και δύο. Ωραία. Λοιπόν, να πω επίσης ότι για εσάς που ανησυχείτε ότι δεν σας βάζω μες στο παιχνίδι και μου έχετε δηλώσει τα nickname σας, μην ανησυχείτε, κάποια στιγμή θα σας βάλω. Απλά το μέρος είναι ήδη φορτωμένο στον κόσμο και μόλις στήσω καινούργια κομμάτια στο χάρτη μας θα είστε οι πρώτοι που θα μπείτε, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, θέλουμε και leather, πάμε να δούμε εδώ λίγο, ευχαριστώ. Εδώ είναι, 4, ακριβώς έχουμε 3-4, request. Ωραία. 4. Και πάμε να δούμε, θέλουμε το Ender Pouch, shift, ωραία. Και το έχουμε το Ender Pouch. Θα το αφήσω στο λευκό, δεν θα το πειράξω. Και για ποιο λόγο το έφτιαξα όλο αυτό, θα φτιάξουμε άλλο ένα set κάποια στιγμή που θα μαζέψω λίγα Ender Pearls ακόμα. Μας έμεινε μόνο ένα, οπότε δεν μπορούμε να φτιάξουμε και πολλά. Περιμένουμε να μεγαλώσει το φυτό έξω, το Ender Lily. Έχουμε δύο επιλογές, είτε θα βάλουμε το Ender Chest εδώ. Πάμε να δείξω τι εννοώ εδώ και τι θα κάνει. Πού είναι το ντόλι μας. Το ντόλι μας είναι εδώ ακριβώς. Να πάρουμε το chest αυτό από εδώ πέρα και βάλουμε αυτό το chest εδώ. Αυτό είπαμε ο σωλήνας αυτός, ότι βάζουμε σε αυτό εδώ το chest
αν υπάρχει στο σύστημα, το τραβάει και το πετάει μέσα. Για παράδειγμα, αν πάρουμε μερικά saplings, λίγο αυτό, λίγο από αυτό, λίγο από αυτά, και τα πετάξουμε μέσα με το που θα. Δεν με αποδεικνύει ότι λέω ψέματα για κάποιο λόγο και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Για να δούμε λίγο. Πάμε να σπάσουμε το intercest. Τουλάχιστον παλιά μπορούσες σίγουρα να το κάνεις αυτό. Βάλουμε λίγο το... Για να δούμε εδώ τώρα. Μάλλον δεν μπορείς να το κάνεις έτσι τώρα. Το άλλο που ξέρω ότι σίγουρα μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε λίγο αυτά στη θέση τους, και θα δούμε τον τρόπο να το παρακάμψουμε αυτό. Ξέρω ότι μπορούμε να βάλουμε το enter chest εδώ, και αν κάνουμε request, ας πούμε ένα feather, ένα string, με το που θα έρθει το string θα μπει με... Θα μπούμε στο Ender Chest και θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με το Ender Pouch εδώ πέρα. Κάνουμε κλικ. Βλέπετε. Έχουμε πρόσβαση στο Chest. Να πω ότι άμα αλλάξετε συνδυασμό και έρθετε με το Ender Pouch και κάνετε Shift, δεξί κλικ εδώ πάνω, το Ender Pouch θα πάρει τα χρώματα που έχετε εδώ πάνω. Όπως βλέπετε, και το Ender Pouch έχει τρεις γραμμούλες άσπρες και είναι συγχρονισμένο με το Ender Chest. Λοιπόν, και άμα είναι με διαμάντι, θα συγχρονιστεί, δεν έχει θέμα. Λοιπόν, οπότε το πρώτο μας κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που θα κάνουμε είναι να βάλουμε ένα Ender Chest. Σηκώσω πάλι αυτό, να το κάνω για παράδειγμα εδώ πέρα, και μεταξύ επεισόδιων θα βάλω και άλλο Ender Chest. Θα το κρύψω κάπου κάτω από το πάτωμα, αλλά στο περίπου θα κάνουμε αυτό. Ας πούμε ότι θέλουμε να... Να δούμε λίγο, θέλουμε αυτά εδώ πέρα τα item conduits, για να δούμε λίγο αν μπορούμε να το κάνουμε με αυτά. Λοιπόν, τα item conduits έχουν την ιδιότητα να τραβάνε αντικείμενο, όπως είδαμε σε παλιότερα επεισόδια. Άμα αλλάξουμε τη φορά τους και πάμε να δούμε λίγο εδώ πάνω, κάνουμε ignore redstone, βλέπουμε ότι τα τραβήξαν από εδώ, τα πετάξαν εδώ πέρα και για κάποιον λόγο... περίεργα πράγματα. Για κάποιον λόγο δεν μας εντοπίζει τα sapling για να τα τραβήξει εδώ μέσα. Και τώρα εξηγούνται πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να μπω από πίσω να δω τι τρέχει και που έγινε η ζημιά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, item sync, default routers, yes. Δεν θέλουμε να κάνουμε import, είναι το default route, είπαμε. Και εδώ πως έπρεπε να είναι ανάποδα, για να δούμε λίγο, να σπάσουμε εδώ, να κάνουμε λίγο ένα χαμό. Εδώ και εδώ, όπα. Και πού είστε, εδώ. Ωραία. Και ας βάλουμε το Mark 1 εδώ πέρα. Ας του βάλουμε το Item Sync από πίσω. Το κάνουμε λίγο και Configure για default. Είναι, ωραία, έτοιμο. Cobblestone Transport το βάλουμε από όχι από κάτω. Θα το βάλουμε εδώ και εδώ. Ωραία. Και το provider θα το βάλουμε εκεί κάτω για να τραβάει, ή να το βάλουμε εδώ πέρα. Το βάλουμε εδώ. Ωραία. Εδώ. Και το provider, είπαμε, να σπάσουμε αυτό. Πού πάτε, μεγάλε. Λοιπόν, το provider θα το βάλουμε εδώ.
Θα κάνει κάποια στιγμή respawn εκεί πέρα, όταν δεν θα μπορέσει να βρει το, το δρόμο της επιστροφής. Προς το παρόν θα το αφήσουμε έτσι εκτεθειμένο και θα το καλύψουμε αργότερα με κάποιον τρόπο. Και λογικά τώρα πρέπει να τα τραβήξει αυτά. Υποψιάζουμε γιατί δεν... Όχι, έχουμε ενέργεια. Και έχουμε μπόλικη ενέργεια. Ναι, έχουμε γεμάτες μπαταρίες. Περίεργα πράγματα. Τα καλώδια μας εδώ, για να σπάσουμε λίγο αυτό και αυτό. Αυτό παίρνει ρεύμα. Είναι γεμάτο. Ίσως για κάποιον λόγο εδώ δεν... Ας βάλουμε ένα pipe plug εδώ και ένα pipe plug σπάσε εσύ. Εσύ. Θέλουμε ένα pipe plug εδώ. Έφυγαν. Όχι, δεν έφυγαν, λογικό, γιατί δεν έχουμε εδώ. Ωραία, τώρα έφυγαν όλα. Δεν, είχαμε ένα interfere για κάποιον λόγο. Έτσι να βγούμε. Μπες εσύ εκεί. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα λογικά πρέπει να δουλεύει και αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Σπάρουμε αυτό από εκεί πέρα. Σπάσουμε λίγο το chest μας. Ωραία. Και ας βάλουμε το chest μας εδώ. Και λογικά τώρα αν πετάξω cobblestone μέσα πρέπει να φύγει. Ναι. Ωραία. Οπότε όταν κάνουμε mining μπορούμε να... ξεφορτωνόμαστε ό,τι αντικείμενα έχουμε, αδειάζοντάς τα μέσα εδώ, χωρίς να ανησυχούμε για το τι γίνεται. Και όπως είδαμε, ό,τι μένει εδώ πέρα δεν έχει θέση μέσα στο σύστημά μας, οπότε μπορούμε να το τακτοποιήσουμε. Μπορούμε με το ίδιο ακριβώς σύστημα, όπως κάναμε για τα βαρέλια μας εδώ πέρα, να δείξω λίγο γρήγορα πώς τα κάναμε τα βαρέλια μας εδώ. Με chassis Mark II έχουμε... το provider, όπως στην ουσία κάναμε 2-1, όπως έχουμε για αυτό εδώ πέρα, 2 σωλήνες, έχουμε το provider, το οποίο είναι αυτό, και το item sync που είναι εκείνο. Μπορούμε να κάνουμε τα Mark II και να τα φτιάξουμε σε κάρτες, το item sync και το provider, και να τα έχουμε 2 σωλήνες σε ένα. Κάποια στιγμή θα αναβαθμίσω και αυτό να είναι ένα σωλήνας και όχι δύο, για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Λοιπόν... και με τον ίδιο τρόπο στο item sync μπορείτε να κάνετε configure εδώ και να βάλετε τα ores, για παράδειγμα, να πηγαίνουν όλα σε αυτό εδώ το μηχάνημα και από αυτό εδώ το μηχάνημα να τακτοποιούνται με το σύστημά μας μέσα στα βαρέλια. Και μπορείτε δηλαδή να πάτε για mine, να ανοίγετε το ender pouch, να πετάτε όλα σας τα ore εδώ μέσα και να μην ανησυχείτε για το τι θα γίνει. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να γυρνάτε για να αδειάσετε το backpack σας, για να αδειάσετε μάλλον το inventory σας. Λοιπόν, και πάμε με το λίγο χρόνο που μας έχει μείνει για αυτό το επεισόδιο, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το buildcraft. Θα ξεκινήσουμε σύντομα και με το industrial craft, θα δούμε μερικά πράγματα από το industrial craft, αλλά άμα το έγραφα και σωστά θα ήταν πολύ πιο βολικό. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο στο buildcraft και συγκεκριμένα σε κάποια κομμάτια του buildcraft που δεν είναι αυτά. Θέλουμε τα lasers. Lasers. Ναι, σίγουρα δεν γράφονται έτσι, αλλά δεν γράφονται και με Z, όπως θυμάμαι έτσι. Assembly. Ας γράψουμε λίγο το assembly. Να δούμε από το PC Silicon. Okay. Άρα πάμε στο Add PC. Και είμαστε εδώ. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε στο Buildcraft, στα add-ons του Buildcraft, στα πρόσθετα δηλαδή, έχουμε άπειρα πράγματα. Άπειρα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα καινούργια. Και τα οποία ευελπιστώ να μπουν. Βασικά από όσο είδα μπαίνουν στο 1.8, ακόμα δεν είναι σε λειτουργία. Αλλά σίγουρα δουλεύουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Λοιπόν, για να δούμε πώς φτιάχνεται π.χ. αυτό εδώ. Θα χρειαστούμε ένα assembly table, το οποίο assembly table
πάλι καλά, έχουμε τα οψίδια είναι πάνω μας, θα χρειαστούμε και μερικά διαμάντια. Λοιπόν, ας πάρουμε μερικά ή όλα. Αλλά χάρη στο μηχάνημά μας πάμε να δούμε πόσα διαμάντια έχουμε, να χαρούμε λίγο. Εδώ έχουμε diamonds. Δεν έχουμε diamonds. Εδώ έχουμε σίγουρα diamonds. Έχουμε 40 ores. Και έχουμε και dense diamonds. Πάμε να δούμε λίγο πόσα diamonds θα μας δώσει το pickaxe μας εδώ. Όλο μου μας έδωσε 3. Λοιπόν, και πάμε λίγο να απολαύσουμε, να μαζέψουμε λίγο μερικά διαμάντια. Πού είναι, εδώ είναι το pickaxe μας. Νιώθω σαν να κάνω τσίτα, να έχω τσίτα αυτή τη στιγμή, αλλά τα απολαμβάνω. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα υπόλοιπα εδώ μέσα, δεν χρειάζεται για τώρα, έχουμε υπέρα αρκετά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εσύ με ενοχλείς εδώ στη μέση. Σε βάλω εδώ πάνω για τώρα. Και εσένα θα σε πετάξω εδώ. Θέλω να δω και αν έχουμε το Iron Backpacks. Iron Backpacks. Μάλλον... Α, τα έχουμε. Ωραία. Θα μπούμε και λίγο σε αυτά εδώ πέρα. Θέλω να φτιάξω αυτό. Και δεν έχω leather εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να φτιάξουμε φάρμες. Οπωσδήποτε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, και τι έλεγα. Και ξαναχάθηκα. Buildcraft. Θέλουμε το Assembly Table. Το Assembly Table είναι ένα σχετικά φθηνό mod. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγο... πάμε λίγο, εδώ. Θα χρειαστούμε μερικά gold, 4 για την ακρίβεια. Request. Θα χρειαστούμε μερικά iron, ας πούμε τόσα. Και όσο περιμένουμε να έρθουν, ας περιμένουμε εδώ. Λοιπόν, 1-2. Ας φτιάξουμε όσα μας λέει και όχι παραπάνω. Ένα iron gear, ένα redstone, άλλο ένα redstone έχουμε εδώ. Διαμάντια έχουμε εδώ. Obsidian έχουμε, έχουμε απ' όλα, μπορούμε να κάνουμε shift click εδώ πέρα. Λοιπόν, και έχουμε το assembly table, το assembly table μας. Το assembly table προς το παρόν θα το φτιάξουμε χώρο. Το βάλουμε για να δούμε πού θα το βάλουμε, γιατί θέλει ρεύμα και θέλει και πολύ ρεύμα. Θα το βάλω, το βάλω εδώ κάτω και βασικά θα το μετακινήσω μία θέση πιο εδώ για να έχει πρόσβαση στο chest από πίσω, γιατί δεν έχει εσωτερικό inventory και αυτά που βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι inventory. Εδώ που θα φτιάξει κάτι το πετάει έξω και άμα έχει chest δίπλα το πετάει μέσα στο chest. Λοιπόν, παρέα με το assembly table, από μόνο του δεν κάνει τίποτα, δεν χρειάζεται ρεύμα, δεν χρησιμοποιεί ρεύμα. Έρχονται αυτά εδώ πέρα τα lasers. Όσο περισσότερα lasers χρησιμοποιούμε, τόσο γρηγορότερα θα δουλεύει το assembly table μας. Και επειδή έχουμε πολύ καλά διαμάντια, θα φτιάξουμε όσα lasers μπορούμε. 6 είναι αυτή τη στιγμή τα lasers που μπορούμε να φτιάξουμε. Και πάμε να τα βάλουμε εδώ, εδώ, εδώ και να δούμε λίγο. Έχω μες στο backpack μου έχω energy conduits και για να δούμε να βάλουμε και τα άλλα 6. Πολύ ωραία. Και τώρα αν πετάξουμε λίγο redstone μέσα και λίγο π.χ. iron, μπορούμε να διαλέξουμε να μας φτιάξει ένα iron chipset και ξεκινάνε τα laser, όπως βλέπουμε, ένα-ένα. Με το που θα πάρουν λίγο ρεύμα ξεκινάνε ένα-ένα και χαράζουνε και λιώνουνε τα μέταλλα εδώ, τα... και χαράζουνε το redstone πάνω στο τέτοιο και θα μας φτιάξουν ένα τσιπάκι από iron. Σε τι θα μας χρησιμεύσει αυτό? Σε πολλές συνταγές στα logistics pipes. Αν πάμε να δούμε λίγο logistics. Logistics, παρεμπιπτόντως να πω ότι σπουδάζω logistics και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το mod, άσχετο. Λοιπόν, αν δούμε εδώ πέρα, μας δίνει δύο επιλογές. Είτε να χρησιμοποιήσουμε golden gear, το οποίο χρησιμοποιεί 4 gold και ένα iron, είτε να χρησιμοποιήσουμε το golden chipset, το οποίο golden chipset χρησιμοποιεί 1
κομμάτι gold. Οπότε είμαστε κερδισμένοι κατά 3 gold και ένα iron. Φυσικά μου πείτε χρησιμοποιεί ρεύμα, αλλά για μας το ρεύμα δεν είναι θέμα. Είμαστε εταιρεία παραγωγής ρεύματος. Και το ρεύμα το έχουμε τζάμπα. Έρχεται από το πουθενά. Λοιπόν, οπότε δεν μας ανησυχεί αυτό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε στο chest από πίσω. Έχουμε ένα iron chipset έτοιμο να μας περιμένει. Και όπως θα δούμε στην πορεία, θα μας γλιτώσει από, από πολλά supplies το συγκεκριμένο setup. Και υπάρχουν φυσικά, αν πάμε λίγο στο PC, υπάρχουν και άλλα tables που πάνε μαζί με τα lasers. Το charging table που μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε charge κάποια tools και κάποια armors συγκεκριμένα, από διάφορα mods, δεν είναι μόνο του Buildcraft. Το programming table, το οποίο το χρησιμοποιούμε για τα robot εδώ πέρα. Το stamping table, το οποίο το χρησιμοποιούμε, δεν έχω ιδέα σε τι. Λοιπόν, advanced crafting table, θα πρέπει να τα κοιτάξω. Επίσης δεν έχω ιδέα σε τι χρησιμεύει. Και το integration είναι επίσης για να φτιάχνουμε αντικείμενα του Buildcraft. Λοιπόν, αυτά από μένα για αυτό το επεισόδιο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Άμα σας άρεσε, αφήστε κάποιο like. Άμα έχετε κάτι να σχολιάσετε ή κάτι να μου πείτε, κάνα σχόλιο. Οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια, είτε στο Facebook, είτε στο Twitter, είτε όπου θέλετε. όπου με βρείτε. Λοιπόν, αυτά από μένα για αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε αύριο με το επόμενο επεισόδιο του Feed the Beast. Του Feed the Beast, όχι σήμερα είναι το Feed the Beast. Αύριο θα έχουμε ξανά modded Minecraft. Λοιπόν, ναι, αυτά, τα λέμε. Λοιπόν, από μένα, γεια σας.